Αν κατάλαβα καλά, κύριε Σταματοπούλου, που μας είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πίεζε τη δασική υπηρεσία να χαρακτηρίσει όσο γίνεται πιο πολλά αγωγήματα ως δασικά και όχι ως χορτονιβαδικά. Τότε προφανώς μιλάμε για ένα στημένο παιχνίδι. Εσείς δεν θέλω τη γνώμη τη δική σας, εκφράζω τη δική μου. Όταν βλέπεις η κεντρική διοίκηση και παροτρύνει τους υπαλλήλους στην περιουσία των πολιτών να τη χαρακτηρίσει ως δημόσια, γιατί αν χαρακτηρίζω το ως δασικά, τελείωνε πλέον, χάναμε όλο το παιχνίδι. Άρα γιατί μιλάμε, δηλαδή να πάρουμε ένα ψήφισμα εδώ και να κάνουμε ευχολόγια προς τη διοίκηση η οποία έχει αποφασίσει, προαποφασίσει. Εγώ καταγγέλλω το διοικητικό σκέλος, την κεντρική διοίκηση αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το άλλο θέμα που είπατε, το ιδιοκτησιακό, εκεί είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είναι πολύ σύνθετη διαδικασία. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, τα δικαστήρια, αν δεν κάνω λάθος, ζητούν για να αναγνωριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ζητούν τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή συμβόλαια, πρώτου 1860. Που σε αρκετές των περιπτώσεων δυστυχώς δεν θα υπάρχουν τέτοιες. Όσα υπάρχουν θα κερδιθούν σίγουρα στο δικαστήριο. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα ήταν ευχής έργο να αλλάξει η σκέψη και η αντίληψη της κεντρικής διοίκησης και να πει για καθεστέ, ας το διεκδικήσει αυτό που είπατε ως ευχή. Δηλαδή να έρθει το δημόσιο και να πει: κάνω αναγνωριστικές αγωγές εγώ κατά των πολιτών και λέω αυτό είναι δικό μου. Αυτό δεν θα το κάνει ποτέ ούτε η παρουσία κυβέρνηση ούτε καμία. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ή πιθανόν έχει ανοίξει η όρεξη ορισμένων και σου λέει: η Μύκονος έχει αρκετή αξία ηγήτης. Οπότε καλό είναι να πάρει και το δημόσιο κάποια κομμάτια. Μήπως βγάλουμε κανένα σπασμένο. Εγώ εκεί προσανατολίζω. Βέβαια με καλύψατε πλήρως όσον αφορά, αν καταλάβω πάλι καλά, ότι εφόσον αναγνωριστεί δικαστικός ότι αυτό σου ανήκει, όταν είναι χαρακτηρισμένο ως χορτολιβαδικό, μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.